Νικητής στην Eurovision του 2009, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, ήταν ο Alexander Rybak με το Fairy Tale, σε μουσική και στίχους του ιδίου. Μάλιστα, έχει παραδεχτεί ότι το τραγούδι το αναφέρεται σε μια πρώην σχέση του. Όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι, ήμουν σίγουρος πως θα κερδίσει. Και πράγματι, η συμμετοχή αυτή συγκέντρωσε 387 βαθμούς, βαθμολογία ρεκόρ για την ιστορία του διαγωνισμού, και αποτέλεσε την τρίτη νίκη της Νορβηγίας στη Eurovision. Μου είχε κάνει μάλιστα εντύπωση ότι το Fairy Tale, εμπνευσμένο από την ρωσική και νορβηγική παραδοσιακή μουσική και έχοντας επί σκηνής ένα συγκρότημα παραδοσιακών χωρών, έμοιαζε με ένα one-man show. Φυσικά και όλα τα βλέμματα στράφηκαν μόνο και μόνο στον Αλεξάνδρ και το βιολί του. Bravo! Bravo! Bravo!